Γεια σας, καλώς ήρθατε στο House of Stelios. Για το σημερινό βίντεο σας ζήτησα να μου στείλετε στο Instagram δικές σας ζωγραφιές, δικά σας έργα, ώστε να τα πάρω και να κάνω ένα βίντεο αντίδραση σε αυτά. Οπότε εδώ πέρα έχω μαζέψει κάποια έργα σας στο κινητό μου, όσα μου στείλατε δηλαδή, και σήμερα θα τα κρίνω και θα αντιδράσω σε αυτά. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο αν σας αρέσει, να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου αν είστε καινούργοι, να μου αφήσετε από κάτω ένα σχόλιο, ειδικά αν σχολίασα τη ζωγραφιά σας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ντολεσίδης Κώστας είναι αυτό εδώ. Ο Κώστας έχει φτιάξει κάτι που μοιάζει πάρα πολύ με αυτό που είδαμε και πριν, με τα μικρά πλάσματα που είχε κάνει το παιδί και με τα έργα εκείνου του YouTuber που σας είπα, του Vex. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Μ' αρέσει που έχεις προσθέσει και άλλα αντικείμενα εκτός από τα πλάσματα αυτά. Μ' αρέσει, έχεις φαντασία. Πολύ ωραίο. Νομίζω μου είχες πει είναι το σήμα του YouTube και τώρα αρχίζω και το παρατηρώ. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Πάντως είναι πολύ όμορφο. Θα μπορούσε να βάλεις και χρώμα, δοκίμασε να βάλεις και χρώμα. Και άμα δεν έχετε δει αυτόν που σας είπα, δείτε τον Vex. Είναι πολύ καλός. Η επόμενη είναι η Βάσο Λαμπροπούλου και μου έχει στείλει αυτό εδώ. Νομίζω το έργο σου, Βάσο, θυμίζει πάρα πολύ την Μπάρτον, αν δεν κάνω λάθος. Εντάξει, είναι στυλ κόμικ, καρτούν, κάπως έτσι. Και εδώ το μαύρο που σας είπα πριν, έχει χρησιμοποιήσει πάρα πολύ μαύρο. Θα μπορούσε λίγο να το σπάσει κάπως όσο γίνεται σε αυτή τη φιγούρα, επειδή ξέρω ότι αυτή η φιγούρα, ας πούμε, θέλει μαύρο, θέλει πολύ μαύρο. Παρ' όλα αυτά θα μπορούσε κάπως να το σπάσει το μαύρο, να βάλει και ένα άλλο χρωματάκι, λίγο γκρι ή κάτι. Και το ίδιο και στο πράσινο και στο άσπρο, το πρόσωπό του, ας πούμε. Μπορούσε να βάλει κάτι λίγο να σπάσει αυτή την ασπρίλα. Πίσω το φωντό και μια χαρά. Πάμε στην Ειρήνη Αθάν. Η Ειρήνη μου έχει στείλει κάτι πανέμορφο. Μ' αρέσει πάρα πολύ, πάρα πολύ όμως. Το έργο σου είναι πάρα πολύ όμορφο. Τα χρώματα που έχεις βάλει, ο τρόπος που τα έχεις βάλει. Πάρα πολύ ωραίο, μ' αρέσει πάρα πολύ. Έχεις χρησιμοποιήσει και εσύ μαύρο, αλλά το έχεις βάλει έτσι σε πολύ περιορισμένο βαθμό. Οπότε εντάξει, δεν κάνει τόσο μπαμ. Μ' αρέσει που έχεις βάλει και τα τρία βασικά χρώματα, κόκκινο, κίτρινο και μπλε. Σε αντίθεση και κάνουν αντίθεση με το άσπρο, ας πούμε, πίσω. Το βλέμμα πολύ εκφραστικό της φιγούρας σου. Πάρα πολύ μου αρέσει. Μπράβο, Ειρήνη. Πάμε στη Μαριάννα Βοξάκη και μου έχει στείλει αυτό εδώ. Λοιπόν, Μαριάννα, και εσύ έχεις κάνει κάτι σε στυλ Tim Burton. Μ' αρέσει πολύ όπως έχεις συνδυάσει τα χρώματα, το μοβ με το μπλε. Μ' αρέσει αυτό πάρα πολύ που κάνει το φόντο, το παιχνίδισμα που με την μπογιά που στάζει και εδώ μπροστά που το έχεις κάνει αυτό. Θα μπορούσες να βάλεις λίγο περισσότερες σκιές, να το κάνεις λίγο πιο ενδιαφέρον το πρόσωπο της κοπελιάς εδώ. Τι άλλο? Εντάξει, αυτά, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πάμε τώρα στις Christine FRK. Είναι αυτό εδώ. Χριστίνα, μου έχεις κάνει κάτι πανέμορφο. Μ' αρέσει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Το πρόσωπο αυτό είναι έτοιμο να σου μιλήσει. Πραγματικά είναι τέλειο. Μ' αρέσει πάρα πολύ όπως έχεις κάνει καταρχήν το φωτισμό. Που έχεις βάλει μπλε. Είναι πανέξυπνο αυτό που έχεις κάνει. Γελάω με τον αυτό γιατί. Τέλος πάντων, είναι πανέξυπνο αυτό που έχεις κάνει, αλήθεια. Που έχεις βάλει μπλε για να φαίνεται ότι φωτίζεται το πρόσωπο, ότι έχει κάποιον μπλε φωτισμό ίσως. Μ' αρέσει πάρα πολύ το μάτι, πάρα πολύ εκφραστικό, θέλει κάτι να σου πει, θέλει να σου μιλήσει πραγματικά. Το στόμα επίσης, μπράβο σου, είναι τέλειο. Γενικά όλο το πρόσωπο. Μ' αρέσει που δεν έχεις βάλει μαύρο σκέτο, αλλά το έχεις αναμίξει με μπλε. Είδατε παιδιά τι διαφορά κάνει, θα μπορούσε να έχει βάλει μόνο μαύρο. Θα φαινόταν πολύ άσχημο και τώρα που το έχει αναμίξει με μπλε έχει κάνει κάτι φοβερό. Μ' αρέσουν πολύ οι πλανήτες όπως έχεις κάνει. Ελπίζω ότι από πίσω να το συνεχίσεις. Πιστεύω ότι είναι μισοτελειωμένο, οπότε δεν σου λέω κάτι για το πίσω. Αυτά. Μπράβο σου.
Τώρα της Γεωργίας, Γεωργία Draws, είναι το επόμενο Instagram. Η Γεωργία μου έχει κάνει ένα πάρα πολύ ρεαλιστικό μάτι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πανέμορφο, αν και πια εμένα ο ρεαλισμός δεν με ενθουσιάζει τόσο να τον κάνω, να κάνω ρεαλισμό. Παρ' όλα αυτά είναι κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό όταν βλέπεις κάτι τόσο ρεαλιστικό. Έχεις κάνει πάρα πολύ κόπο και φαίνεται αυτό, πολύ λεπτομέρεια. Γεωργία, μ' αρέσει πάρα πολύ. Εντάξει, είναι εντυπωσιακό το μάτι σου, μπράβο. Το επόμενο είναι από την Ειρήνη και μου έχει στείλει αυτό εδώ το πρόσωπο. Λοιπόν, Ειρήνη, εδώ πέρα το πρώτο πράγμα που βλέπω και δεν μ' αρέσει είναι τα άσπρα κενά που έχεις αφήσει γύρω από το πρόσωπο και στο φόντο. Το κάνω να φαίνεται πολύ μισοτελειωμένο. Από την πρώτη στιγμή που θα το δει κάποιος, ας πούμε, πέσει το μάτι του εκεί, κατά την άποψή μου. Οπότε θα μπορούσες λίγο να γεμίσεις αυτά τα κενά με μολύβι πάλι, προφανώς. Το πρόσωπο το έχεις κάνει πολύ εκφραστικό και μου αρέσει αυτό. Θα μπορούσε λίγο να δουλέψεις τα φρύδια, τα μάτια εκεί πέρα, να κάνεις λίγο περισσότερες σκιές. Κάτι να κάνεις. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ γιατί έχεις κάνει σωστές αναλογίες. Στο πρόσωπο μου φαίνονται αρκετά σωστές. Αυτό, δούλεψε λίγο παραπάνω το μολύβι σου. Να είναι λίγο πιο, να έχει πιο περισσότερες σκιές, περισσότερες συναλλαγές μεταξύ σκιάς, φωτός κτλ. Πάμε στο επόμενο που μου το έχει στείλει η Κορίνα και είναι αυτό εδώ. Κορίνα μου, πολύ ωραίο αυτό που έχει φτιάξει, είναι στυλ καρτούν. Μην τα ξαναλέμε, ξέρετε ότι εγώ δεν ασχολούμαι με καρτούν, οπότε δεν ξέρω πολλά πράγματα πάνω στο θέμα. Θα σου πω, έχεις βάλει και εσύ πάρα πολύ μαύρο και με χαλάει λίγο το μαύρο γενικότερα, πάρα πολύ μαύρο. Θα μπορούσε να το ελαττώσεις με το να βάλεις πάνω και κάποιο γκρίζο, κάποιο άσπρο, να κάνεις κάποια εναλλαγή, δεν ξέρω. Κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά μου αρέσει πάρα πολύ η φιγούρα σου. Πολύ ωραία. Ο Μέμος μου έχει στείλει αυτό εδώ. Μέμο μου, λοιπόν, έχεις φτιάξει εδώ πέρα μία σύνθεση, δεν έχει φόντο, που είναι πάρα πολύ βασικό, ειδικά σε μία σύνθεση, οπότε σου προτείνω να βλέψεις το φόντο σου. Είναι σαν να το ξεκίνησες και να βαρέθηκες στην πορεία και να το παράτησες. Δηλαδή, η κανάτα σου, το θέμα σου, είναι πολύ αδούλευτο. Έχεις κάνει μόνο τη δεξιά πλευρά και μετά όλο το άλλο το έχεις αφήσει κενό. Θα μπορούσε να το δουλέψεις πολύ περισσότερο. Αυτά. Πάμε παρακάτω. Η Μαρία μου έχει στείλει αυτό εδώ. Η Μαρία μου έχει στείλει κάποια σχέδια που έχει κάνει με μάτια, στόμα, μύτη κτλ. Αυτό να φανταστώ είναι εξάσκηση που έχεις κάνει. Ακούμε το Dark. Dark! Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ναι, Μαρία, ωραία μάτια, μου αρέσουν. Πολύ εκφραστικά, πολύ, φαίνεται ότι έχεις ασχοληθεί. Και οι μύτες είναι λίγο δούλεμα. Η μύτη γενικά είναι πολύ δύσκολη. Το στόμα και αυτό αρκετά ωραίο. Μ' αρέσει αυτή η σελίδα, είναι έτσι πολύ καλλιτεχνική. Το επόμενο είναι αυτό εδώ. Της Art Mary 98. Πάρα πολύ όμορφο. Πολύ εκφραστικό, βγάζει πολύ ωραίο συνέστημα. Τώρα εδώ πέρα νομίζω ότι έχεις κάποια θεματάκια με τις αναλογίες γενικά. Ας πούμε το ένα μάτι είναι πολύ μικρότερο από το άλλο. Κοίτα, δεν λέω, μπορεί και στην πραγματικότητα να ήταν έτσι το πρόσωπο της κοπέλας, γιατί γενικά τα δύο μάτια δεν είναι ολόιδια. Αλλά ίσως το παρατώνεις λίγο παραπάνω, ίσως ξεγελάστηκες και το κάνεις λίγο πιο μικρό, δεν ξέρω.
Το ίδιο και στη μύτη, δεν υπάρχει πολύ συμμετρία και στο στόμα. Γενικά προσπαθήστε να... Επειδή είναι ζωγραφική και στη ζωγραφική, καλώς ή κακώς κάνουμε και τις δικές μας παρεμβάσεις για να φαίνεται το έργο μας πιο όμορφο. Οπότε, ακόμη και αν το στόμα, ας πούμε, δεν είναι τόσο συμμετρικό στην κοπέλα, εσείς στη ζωγραφική προσπαθήστε να το κάνετε λίγο για να ξεγελάσετε λίγο το μάτι του θεατή. Πάντως, κατάλληλα είναι πάρα πολύ όμορφο. Πολύ, πολύ καλή προσπάθεια, πάρα πολύ. Μπράβο σου. Η επόμενη ζωγραφία είναι αυτή εδώ. Πολύ ωραίο, καρτουνιστικό στυλ. Έχεις βάλει και εσύ πολύ μαύρο. Θα μπορούσες να το ελαττώσεις λίγο. Έχεις κάνει αυτό το περίγραμμα που δεν μου αρέσει. Δεν είναι και πολύ άρτιο στη ζωγραφική το να βάζεις μαύρα περιγράμματα. Δεν έχει να κάνει με το τι μου αρέσει ή τι δεν μου αρέσει. Έχει να κάνει και πολύ με το τι είναι πιο σωστό και όμορφο στη ζωγραφική. Θα μπορούσες να κάνεις λίγο πιο... Να βάλεις περισσότερες σκιές στα ρούχα, στο ρούχο εδώ πέρα, στο σκουφάκι. Να βάλεις ένα φόντο, βάλε ένα φόντο, θα δεις ότι θα αλλάξει. Και το τελευταίο που έχουμε εδώ πέρα είναι αυτό του Ηλία, που είναι Ηλία πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ όμορφο. Μ' αρέσει πάρα πολύ το έργο σου. Μ' αρέσει πως έχεις χρησιμοποιήσει την όχρα με το μπλε. Έχουν ταιριάξει απίστευτα. Το άσπρο ίσως να μπορούσε να το χρησιμοποιήσει λίγο πιο μεγαλύτερη φιδό, λίγο περιορισμένα. Γιατί τώρα κάνει πολύ μεγάλο μπαμ, αυτό το άσπρο στη μέση, το πολύ άσπρο σε σχέση με το υπόλοιπο άσπρο πάνω στο ποδήλατο κτλ. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραίο, το έργο τελειωμένο, έτσι πιστεύω πρέπει να είναι τα έργα, τελειωμένα με το φόντο τους, δουλεμένα, είναι πολύ καλό, μπράβο σου Ηλία. Αυτά ήταν παιδιά τα έργα σας που μου στείλατε και αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο αν θέλετε και άλλα τέτοια βίντεο. Και αν γενικά σας αρέσουν τα βίντεο που είναι έτσι λίγο πιο διαδραστικά και μιλάω με εσάς και ασχολούμαι με εσάς κτλ. Να μου αφήσετε από κάτω ένα σχόλιο και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου αν είστε καινούργοι. Ελπίζω να διορθώσετε αυτό που σας είπα και να μου στείλετε μετά στο Instagram τα διορθωμένα σας έργα να τα δω. Θα χαρώ πάρα πολύ. Αυτά από μένα. Μην ξεχάσετε να μου κάνετε follow στο Instagram και Facebook, τα λέμε από εκεί και ας πούμε τώρα τις ζωγραφιές μου τις στείλατε στο Instagram, οπότε αν δεν με έχετε κάνει follow εκεί να με κάνετε γιατί γενικά μιλάμε πάρα πολύ εκεί. Αυτά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!